σημαντική ιστορία βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Business Hour. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ειδικέτερα αυτή την κακή επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, έχει την τρέχουσα εικονοχρονική περίοδο. Φαίνεται να οδήγησε σε διαμόρφωση λιγότερα αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της Κύπρου. Πάμε όμως πρώτα να δούμε πώς κινούνται σήμερα οι αγορές. Για την τιμή του πετρελαίου, το πετρέλαιο Brent κινείται στα 74,85 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 72,2. Ο χρυσός κινείται, η μία ουγγιά χρυσού είναι στα 1805 δολάρια, ενώ το ένα γραμμάριο είναι στα 58,3. Σε αντίστοιχη τιμή στα ευρώ είναι 1528,4 ευρώ η ουγγιά, ενώ 49,14 το κάθε γραμμάριο. Σε ό,τι αφορά τη χρυσή λίρα Αγγλίας, η ισοτιμία της με το ευρώ αγγίζει τα 359,81 σεντ. Το ασίμι ένα γραμμάριο φτάνει τα 0,6761 σεντ το γραμμάριο, ενώ να περάσουμε τώρα στις ισοτιμίες έναντι του ευρώ. Το δολάριο, τον είπα, έχει αξία σε ευρώ 0,8467 ευρώ, ενώ σε αντιστοιχεία ενός ευρώ είναι 1,1810. Η λίρα Αγγλίας 1,1749 ευρώ, ενώ αντιστοιχεία της σε 1 ευρώ είναι 0,8511. Το φράγκο Ελβετίας είναι 0,9249 ευρώ, ενώ η αντιστοιχεία του σε 1 ευρώ είναι 1,0811. Το δολάριο Καναδά είναι 0,6739 ευρώ, ενώ η αξία του σε 1 ευρώ είναι 1,4856. Το δολάριο Αυστραλίας από την άλλη είναι 0,62 ευρώ και 31, ενώ η αξία του στο 1 ευρώ είναι 1,6049. Το γεν, το ιαπωνικό, είναι στο 0,0077, ενώ η αξία στο 1 ευρώ είναι 129,75. Το γουάντικ κινέζικο είναι στο 0,1302 και η αξία του σε ευρώ 7,6821 και τέλος το ρούβλι Ρωσίας στο 0,0115 και η αξία του στο 1 ευρώ 87,020. Πάμε τώρα στη λίρα Τουρκίας. Μια λίρα Τουρκίας αντιστοιχεί σε 0,0981 ευρώ, ενώ η αντιστοιχία της το 1 ευρώ σε μια λίρα είναι 10 λίρες και 112. Τώρα, σε ό,τι αφορά το bitcoin, ένα bitcoin αντιστοιχεί σε 33.734 δολάρια ή 39.841 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στην Κύπρο, η μέση τιμή σε ευρώ της αμόλυβδης 95 είναι 1,301 σεντ. Η φθηνότερη τιμή της ανέρχεται στο 1,245, ενώ η ακριβότερη στο 1,339. Το πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται η μέση τιμή του στο 1,310 ευρώ, η φθηνότερη τιμή σε 1,255, ενώ η ακριβότερη στο 1,352. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή σε ευρώ ανέρχεται στο 0,837, ενώ η φθηνότερη τιμή στο 0,777. Ακριβότερη τιμή δε στο 0,996. Να περάσουμε τώρα στην οικονομική είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ειδικότερα η κακή επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου την τρέχουσα χρονική περίοδο, φαίνεται να οδήγησε στη διαμόρφωση λιγότερο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες και στα νοικοκυριά, επηρεάζοντας αρνητικά το δείχτη οικονομικής συγκυρίας. Τον Ιούλιο του 2021, το οικονομικό κλίμα υποχώρησε με το δείχτη οικονομικής συγκυρίας να μειώνεται κατά 4,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο, όπως αναφέρει σε σχετική ερευνά του το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η μείωση προκύπτει κυρίως από την υποχώρηση του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες ανάμεσα στους καταναλωτές. Στους υπόλοιπους τομείς, οι μεταβολές στο επιχειρηματικό κλίμα τον Ιούλιο ήταν οριακές, χωρίς να υπάρχει επίδραση στο δείχτη οικονομικής συγκυρίας.
συγκεκριμένα, το κλίμα στις υπηρεσίες σημείωσε επιδείνωση κυρίως λόγω των πιο συγκρατημένων εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο τρίμηνο. Συγκριτικά, τον Ιούνιο οι καταναλωτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους και της χώρας. Έτσι, παρουσιάστηκαν πιο διστακτικοί σε σχέση με μελλοντικές δαπάνες για μεγάλες αγορές. Η υποχώρηση του δείχτη οικονομικής συγκυρίας μετά από 4 συνεχόμενους μήνες αυξήσεων, αλλά και η άνοδος της αβεβαιότητας που καταγράφηκε τον Ιούλιο σε όλους τους τομείς και μεταξύ των καταναλωτών, φαίνεται να συνδέεται με την πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Οριακές μεταβολές και σε γενικό εμπόριο, κατασκευαστικό τομέα και μεταποίηση. Στο γενικό εμπόριο, το κλίμα χειροτέρευσε οριακά λόγω τα προς κάτω αναθεώρηση των προσδοκιών για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου. Στις κατασκευές και τη μεταποίηση, δε, το επιχειρηματικό κλίμα κατέγραψε οριακή άνοδο ως αποτέλεσμα προς τα πάνω αναθεώρησης των προσδοκιών για την απασχόληση και την παραγωγή αντίστοιχα. Τον Ιούλιο, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων τους κατά το επόμενο τρίμηνο καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες. Οι προσδοκίες όμως για τις τιμές πώλησης αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω, πλησιάζοντας ιστορικά υψηλό επίπεδο. Στη μεταποίηση, το επιχειρηματικό κλίμα σημείωσε οριακή άνοδο λόγω βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών. Τον Ιούλιο, όμως, οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προσδοκίες για το επόμενο τρίμηνο σχετικά με την παραγωγή τους και τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Οι αξιολογήσεις στα τρέχοντα επίπεδα των συνολικών παραγγελιών και των αποθεμάτων τελικών προϊόντων, καθώς και οι προσδοκίες για την απασχόληση, παρέμειναν γύρω στα επίπεδα των προηγούμενων 2 μηνών. Συμπερασματικά, ο δείχτης οικονομικής συγκυρίας στην Κύπρο τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 4,7 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω υποχώρησης του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές, κυρίως ως αποτέλεσμα της αποδύναμωσης των προσδοκιών. Η πρόσφατη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης φαίνεται να συντέλεσε στην άνοδο της αβεβαιότητας τον Ιούλιο, τόσο ανάμεσα σε επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς, όσο και μεταξύ των καταναλωτών. Το επιχειρηματικό κλίμα στο γενικό εμπόριο, στις κατασκευές και στη μεταποίηση δεν κατέγραψε ουσιαστικές μεταβολές από τα επίπεδα Ιουνίου. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την υποχώρησή του, ο δείχτης οικονομικής συγκυρίας παραμένει πάνω από το μακροχρόνιο μέσο όρο του στις 100 μονάδες, δηλώνοντας ότι οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο της ημέρας από το Leverkusen. Στη Γερμανία, 2 νεκροί, 5 αγνοούμενοι και 31 τραυματίες μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη πόλη του Leverkusen. 2 νεκροί, 5 αγνοούμενοι και 31 τραυματίες, οι 3 των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που συγκλώνησε την πόλη και τους κατοίκους της. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση, κάλυψε όλη την περιοχή κοντά στο χημικό πάρκο του Leverkusen. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους λόγω φόβου και για το πιθανόν επιλαβών αναθυμιάσεων. Προς το παρόν, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περίπου 300 πυροσβεστών, αποφεύθηκε ο κίνδυνος έκρηξης σε μια δεύτερη δεξαμενή που περιείχε 100.000 λίτρα τοξικών έφλεκτων αποβλήτων, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρυρανίας Βεσφαλίας. Η μονάδα αποθήκευσης απορριμμάτων και το εργοστάσιο καύσης βρίσκονται κοντά στο βιομηχανικό πάρκο Chempark, ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του στην Ευρώπη. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το Leverkusen είναι μια πόλη 160.000 κατοίκων και είναι επίσης η έδρα της μεγάλης εταιρείας Bayer. Σήμερα έχουμε μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, τον οικονομολόγο και Managing Director της Virtue Financial Services, Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Μητελινέως, τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ, τα άλλα εταιρικά νέα, αλλά και την πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων στη ΣΥΠΑ. Καλημέρα, κύριε Μπρατσιάκο. Καλημέρα, τι γίνεστε? Καλά, εσείς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα του εξαμήνου της Μητελινέως. Τι έδειξαν και ποιες οι προοπτικές, αλλά και τι βλέπουν οι επενδυτικοί εκεί? Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του Μητυλινέου ήταν εξαιρετικά, κυρίως λόγω του κομματιού που έχει να κάνει με τη μεταλλουργία, δηλαδή με το αλουμίνιο. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά σε αυτό το πρώτο εξάμηνο είχαμε μία αύξηση, είχαμε σε τζίρο σχεδόν 1 δις, σε EBITDA 156 εκατομμύρια και σε καθαρά κέρδη 77 εκατομμύρια. Αυτές οι αυξήσεις σε σχέση με πέρσι είναι της τάξης του 7 με 10%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε, που αυτό είναι και το ουσιαστικό, κάποια έκτακτα έσοδα τα οποία είχε πέρσι ο Μητυλινέως, στην πραγματικότητα το EBITDA είναι σχεδόν 30% πάνω σε σχέση με πέρσι και τα καθαρά κέρδη είναι πάνω από 50% σε σχέση με πέρσι. Βλέπουμε λοιπόν κάποια εντυπωσιακά νούμερα, τα οποία κυρίως αποδίδονται στον τομέα της μεταλλουργίας. Εκεί είδαμε το αλουμίνιο
να ανεβαίνει στα 2.250 δολάρια ο τόνος κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτό είναι μια αύξηση της τάξης του 40%. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιβάλει δασμούς της τάξης των 15% στις εξαγωγές της, η Ρουσάλνα, πούμε εδώ ότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, και από το, να δώσουμε το μέγεθος, από τα 5 εκατομμύρια τόνους που καταναλώνει περίπου η Ευρώπη το χρόνο σε αλουμίνιο, τα 3 εκατομμύρια είναι από την ρωσική αγορά, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα τον Μυτιλινέο. Οπότε βλέπουμε ότι στο κομμάτι αυτό της μεταλλουργίας είχαμε μια αύξηση του τζίρου του της τάξης του 26%, ενώ αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του EBITDA σε αυτό το τομέα. Πολύ καλά επίσης πήγε και το κομμάτι των κατασκευών, καθώς ξεκίνησαν πάλι έργα στη Λιβύη και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό που έχει πάρει έργα ο Μυτιλινέος και συνεχώς χτυπάει, και βλέπουμε και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες ότι έχει πλειοδοτήσει το τελευταίο διάστημα. Ενώ εκεί που τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά ήταν στο κομμάτι της ενέργειας, καθώς επηρεάστηκε σημαντικά και είχαμε μια μείωση της τάξης των πωλήσεων της τάξης του 13% και του EBITDA της τάξης του 30% στα 387 εκατομμύρια πωλήσεις, στα 48 εκατομμύρια το EBITDA. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ρήπων, του κόστους για τους ρήπους, μέσα από την χρήση των μονάδων φυσικού αερίου, από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και από μια προγραμματισμένη συντήρηση που έκανε σε μια μονάδα στη μονάδα που έχει στην Κόρινθο. Τα αποτελέσματα ωστόσο είναι εξαιρετικά, και μάλιστα το guide που έδωσε η ίδια η εταιρεία για το 2022 είναι υπερδιπλασιασμός των κερδών σε σχέση με το 20. Να πούμε τέλος ότι και στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών, που αυτός θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης και αύξηση της κερδοφορίας του Μυτιλινέου, μόλις το Φλεβάρι είχαμε 1.500 ΜΒ τα οποία αγόρασε σε φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία είναι σε ένα status ready to build, δηλαδή έτοιμα προς κατασκευή. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι η αιχμή του δόρατος τα επόμενα χρόνια, και σκέφτεται ενδεχομένως να κάνει και ένα spin-off αυτού του τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Πρατσάκο. Πριν λίγες μέρες είχαμε και τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ. Πώς τα σχολιάζετε? Κοιτάξτε, η ΕΧΑΕ βοηθήθηκε πάρα πολύ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε της Πειραιώς και από την αύξηση των όγκων συναλλαγών. Έτσι θα πούμε χαρακτηριστικά ότι ο τζίρος, τα έσοδα της ΕΧΑΕ από τα 15 εκατομμύρια πέρσι αυξήθηκαν στα 18,5 φέτος, το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή μια αύξηση τάξης του 20%. Το EBITDA πήγε από τα 5 εκατομμύρια στα 7,5, σχεδόν 50% πάνω, ενώ εντυπωσιακά ήταν και τα κέρδη από τα 2,2 εκατομμύρια στα 5 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από 100%. Η μέση όγκη συναλλαγών είναι πάνω από 80 εκατομμύρια φέτος. Το γεγονός ότι έγιναν κάποιες προσθήκες της Α στον MSCI και πλέον έχουμε 5 εταιρείες και όχι μόνο, και των άλλων δύο τραπεζικών στον MSCI, και έχουμε πλέον 5 εταιρείες, αυτό θα βοηθήσει και θα συντηρήσει τα καλά αποτελέσματα για την ΕΧΑΕ. Ενώ μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α, η οποία δεν έχει αποτυπωθεί καθώς έγινε τον Ιούλιο, οπότε θα τη δούμε στο τρίτο τρίμηνο της ΕΧΑΕ. Εξαιρετικά τα νέα νομίζω και για την ΕΧΑΕ. Αποτυπώνεται λίγο και στην πορεία βέβαια της τιμής της μετοχής που έχει κάνει την άνοδο αυτό το τελευταίο διάστημα. Τι άλλα εταιρικά νέα είχαμε από την Ελλάδα, κύριε Περσιακό? Ένα σημαντικό νέο το οποίο αφορά και την Κύπρο είναι η συμμετοχή της Eurobank, το ποσοστό το οποίο πήρε η Eurobank της τάξης του 12,5% στην ελληνική τράπεζα από την Third Point, και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να πάρει και ένα ακόμα ποσοστό της τάξης του 17,5% το οποίο έχει η PIMCO, ενώ και η World Gaming, η οποία έχει ένα 20% στην ελληνική τράπεζα, ενδεχομένως να ενδιαφέρεται να το πουλήσει. Οπότε βλέπουμε πάλι μια διάθεση επέκταση των ελληνικών τραπεζών έξω από τα ελληνικά σύνορα. Να θυμίσω ότι παλαιότερα είχαμε τη συρρήκνωση και με αφορμή και τα προβλήματα με τα κόκκινα δάνεια
που τους είχε επιβληθεί να πουλήσουν τις θυγατρικές τους. Βλέπουμε τώρα πάλι μια διάθεση επέκτασης και των δραστηριοτήτων. Να θυμίσουμε στην Κύπρο ότι η Eurobank έχει παρουσία και μάλιστα ισχυρή, όχι τόσο στο retail όσο στο κομμάτι του corporate και private banking. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι μέσα στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της εταιρείας αυτή η επέκταση, της τράπεζας αυτή η επέκταση. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζουν, κύριε Πρασάκο, οι επενδυτές για την πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων στη ΣΥΠΑ, πάμε στα διεθνή. Τι δείχνουν αυτές οι... Να πάμε λίγο και στα διεθνή. Εκεί βλέπουμε ότι γενικώς τα αποτελέσματα, ως συνήθως, επειδή είχε κάποιες φορές τίθεται λίγο πιο χαμηλά, έχουμε τις περισσότερες εταιρείες, πάνω από το 70% των εταιριών που έχουν ανακοινώσει, να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Να βλέπουμε το δείκτη την Δευτέρα να βρίσκεται σε νέα ιστορικά ψηλά ο S&P και ο Nasdaq, ενώ και οι πέντε μεγάλες εταιρείες του S&P, οι οποίες είναι στο εμπαρόδο να πούμε ότι αποτελούν το 25% του δείκτη, δηλαδή πέντε εταιρείες, δηλαδή το 1% των εταιρείων αποτελούν το 25% της κεφαλαιοποίησης του δείκτη, δηλαδή Apple, Google, Amazon, Microsoft, συγγνώμη, τέσσερις εταιρείες. Αυτές τρεις εξ αυτών, η Apple, η Microsoft και η Google, ανακοίνωσαν αποτελέσματα εχθές. Ήταν και των τριών καλύτερα των αναμενόμενων. Ωστόσο, η απόδοσή τους αυτή τη στιγμή κυμαίνεται πέριξ του μηδενός. Βέβαια, την τελευταία εβδομάδα, εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων, π.χ. η Google είχε κάνει μια κίνηση πάνω από 10% σε άνοδο. Οπότε, νομίζω ότι κάπως έχουν προεξοφληθεί κάποια θετικά νέα σε αυτές τις εταιρείες. Γενικά θετικά κινούνται τα αποτελέσματα. Υπάρχει πάντοτε το νέφος της πανδημίας και ανησυχία με την μετάλλαξη Δέλτα, και αυτό είναι λιγάκι που έτσι προβληματίζει, καθώς και κυρίως το fiscal cliff, δηλαδή το χρηματοδοτικό κενό το οποίο θα αντιμετωπίσει η αμερικανική οικονομία κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, και καλούνται ήδη από τώρα να πάρουν κάποια μέτρα και να συμφωνήσουν σε ένα ποσό αύξησης της χρηματοδότησης, της κρατικής χρηματοδότησης που χρειάζεται η κυβέρνηση για να προχωρήσει. Οπότε, σε εταιρικά αποτελέσματα κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια άλλα σύννεφα, τα οποία όμως φαίνεται δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα. Η αγορά έχει μια νευρικότητα, αλλά όπως είπαμε, μόλις προχτές βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά. Κύριε Πρασιάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και για τη σημερινή σας οικονομική ανάλυση που μας δώσατε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρασιάκο. Και σε εσάς το ίδιο. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό τηλεοπτικό διάλειμμα. Καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη της Brief για μια βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο Ξένια Προδρόμου. Καλημέρα, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στην πρώτη μας είδηση από τα επιχειρηματικά μας νέα. Αφορά την ανακοίνωση για το γήπεδο της ΚΟΠ και συγκεκριμένα ότι από χθες πέρασε στην ουσιαστική του φάση με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 10 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικά. Με την Κρητική Επιτροπή να έχει αξιολογήσει τις μελέτες των προτάσεων και αποφάσισε ομόφωνα, όπως το πρώτο βραβείο, παραχωρηθεί στη μελέτη που έχει προτείνει το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Παύλος Φεραίος. Και μετά και την πιο απαναπόφαση, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα συζητήσει τώρα με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο το λεπτομερή σχεδιασμό του έργου στον Κόρνο. Επίσης, η Κρητική Επιτροπή αποφάσισε να δώσει και βραβεία για άλλες δύο προτάσεις οι οποίες έγιναν. Στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κωνσταντίνος Μαραθεύτης και το τρίτο βραβείο στο Βασίλης Ιερίδης. Επίσης θα δώσει και σε τρία γραφεία επένους για την μελέτη που έκαναν για όλο αυτό το έργο, έτσι σαν ευχαριστώ προς την προσπάθειά τους. Πάμε τώρα στη δεύτερη μας είδηση που αφορά ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ανακοίνωσε χθες ότι είχε αποδεχθεί την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σύμφωνα και με το άρθρο 58 του νόμου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 100.000 γραμματείων δημοσίου, 13 εβδομάδων, 7ης έκδοσης, σειράς 2021 και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν προκύψει από δημοπρασία, η οποία διεξήχθη στις 26 Ιουλίου. Το χρηματιστήριο είχε επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο κεντρικό αποθετήριο και το κεντρικό μητρό,
ενώ η ημερομηνία εκδοσής τους είναι την Παρασκευή 30 Ιουλίου. Και να πούμε ότι τα εν λόγω γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η επόμενη μας είδηση αφορά τους περισσότερες κοινότητες και Δήμου, οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα της Green Dot, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο ενημέρωσε ότι για τα έτη 2020-2021, το συλλογικό σύστημα της Green Dot, που έχει εντάξει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της, αφορά τους πιο κάτω κοινότητες, όπως είναι η Αθιένου, ο Πύργος Λεμεσού, η Παρεκκλησιά, πάνω και κάτω Δευτερά, το Δασάκι Άχνας, το Φρέναρος, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού. Και μάλιστα αναφέρει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένο το Τμήμα Περιβάλλοντος για την καλή συνεργασία, αλλά και τη συνεχή και σταδιακή γεωγραφική επέκταση που επιτυχάνει το συλλογικό σύστημα της Green Dot Κύπρου στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών. Να πάμε τώρα σε μία άλλη ανακοίνωση που αφορά την Ορόκλινη, και συγκεκριμένα η ανακοίνωση έρχεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς υπογράφηκε χθες το έργο που αφορά την κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού μετόπου Ορόκλινης. Το συμβόλαιο υπεγράφει εκ μέρους της κυβέρνησης από το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κ. Αντώνη Κουτσούλη, και εκ μέρους της εταιρείας Καζίνος Ενσόν, ο Γενικός Διευθυντής της, ο κ. Κώστας Κάσινος. Το έργο τώρα περιλαμβάνει την κατασκευή 7 παράλληλων κυματοθραυστών, αφού κατεδαφιστεί η υφιστάμενη πρόβολη μπροστά από το ξενοδοχείο Olympic Beach. Και θα ανυψωθούν επίσης τρεις υφιστάμενοι κυματοθράψεις στα ανατολικά. Η υλοποίηση του έργου τώρα προγραμματίζεται να αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2021. Θα διαρκέσει γύρω στους 24 μήνες και θα κοστίσει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Να πάμε σε μια διαφορετική τώρα είδηση. Αφορά το νέο Πλάζα, το εμπορικό κέντρο που ανοίγει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο, και την ανακοίνωση ότι θα μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται και το Μελίριτον, το οποίο είναι παραδοσιακό γλυκοπωλείο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το παραδοσιακό παλιό γλυκοπωλείο με τις μυρωδιές και συνταγές από την Ανατολή έρχεται στο νέο Πλάζα και ενισχύει το στοιχείο του All Day προορισμού, δημιουργώντας έτσι το νέο must στέκι για τους γλυκαντζίδες της Λευκωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πελάτης θα μπορεί να βρει γλυκά φτιαγμένα στο χέρι, παραδοσιακές συνταγές και το φόρτε τους, που είναι τα σιροπιαστά γλυκά με γεύση Ανατολής. Επίσης, θα μπορούν κάποιος να βρει και για αλμυρές προτιμήσεις λαχταριστές πίτες και να απολαύσει και ένα ρόφημα, όπως λέει η ανακοίνωση. Τώρα θα πάμε στην ανακοίνωση από την Αγία Νάπα και την εμπορική ζώνη της Μαρίνας, η οποία αναφέρεται ότι σε πιλωτική φάση λειτουργίας θα εισέλθει τώρα, ανοίγοντας και επίσημα τις πόρτες της στο κοινό. Η ανακοίνωση μάλιστα αναφέρει ότι τα Riva Beach House και Crew Lounge, καθώς και ο τετραόροφος χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση επισκεπτών αλλά και διαμένοντων, προστίθονται στη λίστα της εμπορικής ζώνης. Οι επισκέπτες τώρα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο χώρο στάθμευσης, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της εμπορικής ζώνης, σε πολύ κοντινή απόσταση από όλες τις υπηρεσίες. Έτσι και πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να παρκάρουν περισσότερα από 550 αυτοκίνητα, δίνοντας έτσι κίνητρο στους επισκέπτες. Να περάσουμε και σε μία είδηση από την ΠΟΚ, η οποία ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια στρατηγική της, η οποία ονομάζεται The New Equation. Βασίζεται τώρα στην ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων και σε χιλιάδες συζητήσεις με πελάτες της και άλλους ενδιαφερούμενους φορείς, εστιάζοντας σε δύο αλληλένδετες προκλήσεις, όπου οι πελάτες θα κληθούν να διαχειριστούν τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η δεύτερη έγκυται στην επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων σε ένα περιβάλλον που ο ανταγωνισμός και οι προκλήσεις είναι πιο έντονοι από ποτέ. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι η ΠΟΚ σε τοπικό επίπεδο τώρα αναμένεται ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα προχωρήσει σε πρόσληψη 600 περίπου νέων αποφύτων και έμπειρων επαγγελματιών. Και αυτό είναι ένα πολύ καλή σημάδι, και αν υπολογίσουμε ότι θα δημιουργήσει γύρω στις 100.000 νέες θέσεις εργασίας στο παγκόσμιο δίκτυό της. Επιστρέφουμε στην Αγία Νάπα τώρα. Αφορά την είδηση για το υποβρύχιο μουσείο Μιουζάν, αν το προφέρω σωστά. Καθώς αναφέρεται, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες στο νέο μοναδικό στο είδος του Μουσείο της Αγίας Νάβας. Το υποβρύχιο τώρα Μουσείο Τεχνητός Ύφαλος είναι πανέτοιμο για τα εγγένεια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 31 Ιουλίου. Και το Τμήμα Αλίας και Θαλάσσιων Ερευνών έδωσε έτσι τις πρώτες φωτογραφίες που μπορεί κάποιος να δει, ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο δελτίο τύπου που είναι αναρτημένο στην Brief. Και να περάσουμε και στην τελευταία μας είδηση για σήμερα.
Είναι ανακοίνωση από τον Κουόκα, είναι η εταιρεία από τον κύριο Φώτο Φωτιάδη Διανομής, η οποία λανσάρουν στην κυπριακή αγορά τον Κουόκα Ice Coffee. Είναι ένας καινούριος παγωμένος καφές, συσκευασία έτσι, μπουκαλιού για να έχει κάποιος μαζί του. Η γκάμα του περιλαμβάνει τρεις συνολικά γεύσεις. Μία με βιολογική ζάχαρη και καφέ, υπάρχει αυτή που είναι με πραγματικό γάλα και ζάχαρη και για αυτούς που δεν θέλουν το γάλα, που είναι ο μαύρος καφές με ζάχαρη και 100% κόκκους ρομπιούστα για να τονώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τους καφέδες αυτούς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μπορεί να βρει κάποιος σε περίπτερα φούρνους και υπεραγορές σε όλη την Κύπρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας από τον επιχειρηματικό κόσμο, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Ξένια, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο, αυτό ήταν το Business Hour. Η επόμενη ενημέρωσή σας στο δελτίο ειδήσεων της Digital στις 1 το μεσημέρι. Καλή σας ημέρα.